Πάμε να καλημερίσουμε την Υφυπουργό Μετανάστευση, την κυρία Βούλτεψη. Καλή σας μέρα, κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα πολύ. Σε όλες και όλους. Το συνάδελφό μας τον Νίκο τον Ελευθερόγλου. Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Και αν μπορεί να με βοηθήσει το κοντρόλ μέσω Skype να δούμε τον Ευαγγέλη τον Παπαδημητρίου, τον συνάδελφό μας τον δημοσιογράφο, και να τον καλημερίσω και με εσάς να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαδημητρίου. Διότι. Θα τον δω από εδώ. Να το. Καλημέρα, Ευαγγέλη μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Έχουμε σήμερα Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ώρα ξεκινάει? 11 τυπικά. 11 τυπικά. Ώρα ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 12. Ώρα Πασόκ είναι. Έχει αντιγράψει τα του Πασόκ τώρα. Μην τα αλλάζουμε και αυτά. Ώρα Πασόκ ήταν. Θυμάμαι όταν πήγαινα ως ρεπόρτερ σε συνεδριάσεις του Πασόκ σε μεγάλα ξενοδοχεία. Από 9 ξεκινάγαμε μεσημέρι πολλές φορές. Ωραία. Τι περιμένουμε σήμερα, Βαγγέλη? Διότι είχαμε χθες τη μεγάλη κόντρα με το γιο της Πλήστρας, της κυρίας. Πώς το λένε, Ακρίτα. Ακρίτα. Έδωσε την παρέτησή της στον κύριο Παπά, δεν έγινε δεκτή. Μετά είχαμε την κυρία Γεροβασίλη το βράδυ, η οποία μίλησε για τον κύριο Κασελάκη και είπε ότι δεν πρέπει να του δοθεί άλλη ευκαιρία. Και γενικώς γίνεται, ας μου επιτρέπει μια λαϊκή έκφραση, του ξεμαλιάσματος. Θέλω να δούμε λίγο τι είπε η κυρία Κρήτα και να μας πεις τι περιμένουμε σήμερα. Φτασμένο μη φοβάσαι, το γιο της Πλήστρας να φοβάσαι. Παρά το γεγονός ότι ζήτησα συγγνώμη για το λάθος μου, έκρινα ότι έχω ηθικό χρέος να παραιτηθώ από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, Βαγγέλη, τι περιμένουμε? Είναι μια δύσκολη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι όλοι εναντίον όλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Οι άνεμοι που υπήρχαν εντός του. Υπήρχανε, δεν είναι καινούργιοι, έχουν δημιουργήσει μία, δεν θα έλεγα μία νέα κατάσταση, αλλά είναι μία κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο χρόνο. Δηλαδή περίπου από τη μέρα εκλογής του κυρίου Κασελάκη, για να το πάω πιο πριν, για να είμαστε πιο σωστοί, από την ημέρα της παραιτήσεως του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, Βαγγέλη μου, θα ακούσουμε υποψηφιότητες? Όχι. Όχι. Σήμερα δεν θα ακούσουν υποψηφιότητες, αν και η ονοματολογία έχει αρχίσει και διαμορφώνει μια νέα επικαιρότητα. Χθες είδαμε πάλι το όνομα του κυρίου Φάμελου και της κυρίας Γεροβασίλη. Το είδαμε και χθες στην εκπομπή με τον Δημήτρη και τον Άκη. Ναι. Οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι μάλλον είναι ο επικρατέστερος της ομάδος των 100. Ο κύριος Φάμελος. Εντός της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Φάμελος. Υπάρχει περίπτωση να κατέβουν και οι δύο? Και οι δύο. Και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Φάμελος. Το βλέπω πολύ δύσκολο για την κυρία Γεροβασίλη, αν και η ίδια είπε χθες ότι η αποφάση της θα τις ανακοινώσει εντός της επόμενης εβδομάδος. Mm-hmm. Θεωρώ πιο δύσκολο την υποψηφιότητα της κυρίας Γεροβασίλη από ότι του κυρίου Φάμελου. Βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να βρεθεί το πρόσωπο εκείνο που θα συντύξει, θα ενώσει πολλές και διαφορετικές πλευρές εντός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Κασελάκης τι θα κάνει? Μέλει να ανακοινωθεί, δεν ξέρω, ας το ρωτήσουμε. Μέλει να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του όπως όλοι υποστηρίζουν, τουλάχιστον από τη δική του την πλευρά. Βέβαια, έτσι όπως είναι η κατάσταση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι η επόμενη μέρα, αν μου επιτρέπετε την εκτίμησή μου, Φέη μου μπορεί να διαμορφώσει ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση ότι οποιοδήποτε και να επικρατήσει ως πρόεδρος, η αντίπαλη πλευρά απλώς θα αποχωρήσει το ίδιο βράδυ. Και για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αν επικρατήσει, αν κατέβει τελικά υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης και επικρατήσει, νομίζω ότι το ίδιο βράδυ θα έχουμε μαζικές υποχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για την αντίπαλη και για πλευρά. Την αντίπαλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ποια είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά δεν βλέπω και βίωνες εξελίξεις, εκτός αν υπάρχουν θαύματα που στην πολιτική είναι περιορισμένα. Και βλέπω και κάτι άλλο, ένα τελευταίο για να πάμε στην κυρία Βούλτεψη. Βάσει τη τελευταία δημοσκόπηση, είναι πρώτο ο κύριο Κασελάκη και ακολουθεί ο κύριο Πολάκη. Και άρα προσπαθώ να καταλάβω οι 87 τι θέση θα πάρουν, αν τελικώ στον τελευταίο γύρο είναι αυτοί οι δύο. Εκεί μιλά για ένα σταυρόλεξο, το οποίο δεν νομίζω ότι θα έχει λύσει. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει λύσει τέτοιου είδου σταυρόλεξο. Σήμερα δηλαδή, θα είναι. Ναι. Δηλαδή αυτό που είπε να το απαντήσουμε ευθέω. Νομίζω ότι το είπαμε και πριν, Φέη μου. Εάν επικρατήσει ο κύριος Κασελάκης, το ίδιο βράδυ. Μαζική αποχώρηση. Θα είναι μαζική αποχώρηση. Για πόσους βουλευτές μιλάμε, Ευαγγέλη, πόσους βουλευτές?
Αυτό είναι επίσης μεγάλο ερωτηματικό. Πολύ σωστή ερώτηση. Νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη διχασμένη. Εν της πράγμασης υπάρχουν πολλά σώματα εντός της Κουμουνδούρου. Δεν νομίζω ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι παράγοντες, οι ιδεολογικές ή πολιτικές απόψεις μπορούν να συντεριάξουν για την επόμενη μέρα, που τονίζω δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ξεφεύγοντας δηλαδή, Φέη μου, από τα στενά όρια της Κουμουνδούρου. Δεν θα είναι την επόμενη. Δηλώνει και κάτι και για την κοινοβουλευτική διαδικασία. Θα έχουμε να πούμε, Βαγγέλη μου, και πολλά αύριο, γιατί σίγουρα θα τροφοδοτηθούμε και τη σημερινή μέρα. Θέλω να πάμε να δούμε με τη βοήθεια της κυρίας Βούλτεψη και τη δική σου, Βαγγέλη, και του Νίκου του Ελευθερόγλου, ένα βίντεο. Ο εξαίρετος συνάδελφος, ο Γιάννης Σουσουλιώτης, βρέθηκε χθες στη Λέρο και στη Ρόδο. Θέλω να δούμε λίγο, κυρία Υπουργέ, τι γίνεται στη Λέρο και αμέσως να έρθω μετά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Βλέπουμε τα πλάνα, αυτά είναι τα πλάνα από τη Ρόδο. Ωραία, εδώ είναι τα πλάνα από τη Ρόδο. Είναι ένας καινούριος αυτοσχέδιος καταβλισμός, θα δείτε σε λίγο και χαρτόκουτα. Είναι ένα από τα βίντεο που θέλω να σχολιάσουμε την κυρία Βούλτεψη και σε λίγο θα δείτε, να το εδώ πέρα, εικόνες που είχαμε ξαναδεί και πέρυσι τέτοια εποχή, σε λίγο θα δείτε και ένα βίντεο ντοκουμέντο με σκάφος του λιμενικού που ακολουθεί σκάφος των δουλεμπόρων και φτάνει μέχρι τα παράλια της Τουρκίας, μέχρι την Αλικαρνασσό. Βίντεο ντοκουμέντο. Βλέποντας αυτά τα πλάνα, κυρία Υπουργέ, να το εδώ, ένας αυτοσχέδιος καταβλισμός. Λέρος είναι τώρα εδώ. Θέλω να μας πείτε τι γίνεται. Έχει ξαναξεκινήσει πίεση. Σχετίζεται με την απόφαση της Γερμανίας. Πού βρισκόμαστε? Όχι. Εμείς ξεχωρίζουμε πλήρως τα γεγονότα στη Γερμανία με τα γεγονότα στην Ανοιχτή Θάλασσα. Και ακριβώς αυτό εξηγούμε τόσο καιρό. Ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, έχουν μόνο χερσαία σύνορα και επομένως τα κλείνουν και τα ανοίγουν όποτε θέλουν. Κακώς οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει. Τη μεγαλύτερη βλάβη θα την πάθει η ίδια η Γερμανία, γιατί το κόστος από την κατάργηση της Σέγγεν είναι τεράστιο. Έχει υπολογιστεί ότι αν δεν είχαμε Σέγγεν, το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν 230 δις μικρότερο. Άρα λοιπόν, τα προϊόντα τα οποία θα μεταφέρονται στη Γερμανία θα είναι πολύ πιο ακριβά, γιατί τα φορτηγά θα κάνουν ουρές. Δεν φαίνεται το κόστος να το σκέφτεται αυτό η Γερμανία πάντως. Προχωράει. Δεν προχωράει. Καλά. Το έχει καταλάβει. Βλέπετε πολύ να, καλά. Να έχει καταλάβει πολύ καλά αυτό που τους λέγαμε τόσο καιρό, ότι είστε ο μεγαλύτερος μαγνήτης, πόλος έλξης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της προτέρας κατάστασης, όχι της σημερινής. Και να πούμε, κυρία Βούλτεψη, ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Γιάννης Σουσουλιώτης και ο Σκάι. Και βλέπουμε το λιμενικό να κυνηγάει σκάφος με δουλέμπορα και το φτάνει μέχρι τις αρχές τις τουρκικές. Δεν κινήθηκε η τουρκική ακτοφυλακή, το μεταδίδουν και τα τουρκικά μέσα. Και όπως κάλυψε από το ρεπορτάζ του ο Γιάννης, οι δουλέμποροι πια δεν έρχονται με τα τρύπια φουσκωτά, έχουν πάρει με μεγάλες μηχανές. Έχουν βγάλει πολλά λεφτά. Να το δούμε λίγο το βίντεο και να μας το σχολιάσετε. Για πάμε, παρακαλώ πολύ. Ελληνικό λιμενικό και Frontex περιπολούν 24 ώρες το 24ωρο στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας. Από εκεί φεύγουν δηλαδή. Από εκεί καθίνε μια ευθεία γραμμή. Ο Σκάι και ο Γιάννης Σουλιώτης βρέθηκαν στα ανοιχτά της Λέρου. Εδώ από όπου οι διακινητές παίρνουν παράνομα πρόσφυγες και μετανάστες στο νησί. Στο βάθος πίσω μου βλέπετε τις απέναντι τουρκικές ακτές και την περιοχή του Γυαλί Καβάκ, από που τα ταχύπλοα σκάφη με τους μετανάστες αναχωρούν με προορισμό τη Λέρο. Η απόσταση που χωρίζει την Τουρκία με το νησί της Λέρου είναι περίπου 20 μίλια σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και οι διακινητές χρειάζονται 20 λεπτά για να μεταφέρουν τους μετανάστες από την Τουρκία εδώ στο νησί της Λέρου. Από την αρχή του έτους παρατηρείται μία αύξηση στις ροές. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αλλαγή μεθόδου που χρησιμοποιούν τα κυκλώματα. Επειδή χρησιμοποιούν ταχύπλοα σκάφη με ισχυρούς κινητήρες και η μετάβαση είναι πολύ γρήγορη, δεν έχουν συγκεκριμένο μοτίβο. Βγαίνουν και μέρα και νύχτα. Οι διακινητές μεταφέρουν πλέον τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με ολοκένουργια και πολύ γρήγορα σκάφη. Στόχος τους να μην προλαβαίνουν οι λιμενικές αρχές να τους σταματήσουν. Τους τελευταίους μήνες τα κυκλώματα των διακινητών έχουν αλλάξει τη μεθοδολογία δράσης τους, χρησιμοποιώντας ταχύπλοα σκάφη με μηχανές μεγάλης υποδύναμης που χρειάζονται μόλις λίγα λεπτά προκειμένου να διανύσουν την απόσταση που χωρίζει τα απέναντι τουρκικά παράλια με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, πώς θα αντιμετωπίσουμε τώρα αυτό? Για μας δεν έχει αλλάξει τίποτε.
είτε η Γερμανία κάνει το ένα, είτε κάνει το άλλο, έτσι κι αλλιώς εμείς φυλάμε τα σύνορά μας. Απλώς τώρα κατάλαβαν όλοι πια και οι ίδιοι οι Γερμανοί ότι όταν στους πρόσφυγες και... όχι πρόσφυγες, στους μετανάστες που φτάνουν, σε οποιονδήποτε φτάνει και ζητάει άσυλο, του προσφέρεις 2.000 ευρώ το μήνα επίδομα, γρήγορη ηθαγένεια, επανένωση οικογένειας, του εξηγείς αν έχει απορριφθεί το αίτημά του πώς να πάει να κλειστεί σε μια εκκλησία και να καθίσει 6 μήνες μέσα. Και του ζητάς μετά από την Ελλάδα να μην φύγει, μα σε όποιον άνθρωπο του δίναν ηθαγένεια και 2.000 ευρώ το μήνα τι και να κάθεται. Τώρα όλοι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κυριεύονται και θα γίνουν. Εμείς δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο φράχτης θα συνεχιστεί. Πιστεύω η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά να δώσει τα χρήματα για να φυλάξει τα σύνορά της, τα χερσαία. Αυτό είναι, το έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης και ο δικαιωματισμός δεν χωράει πλέον εκεί, γιατί ο δικαιωματισμός που παρουσιάστηκε όλο αυτόν τον καιρό που μας κατηγορούσαν για pushback κατέληξε εκεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν, αυτοί, λοιπόν, κύριε Βούλτευση. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πάλι, σε νησιά που δεν έχουν camp, πρέπει να υπάρχει ένας πρόχειρος καταβλισμός, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη διαδικασία, επειδή δηλαδή εγώ έχω πει πολλές φορές δεν υπάρχουν καλές ντύσεις. Αν συμβεί κάτι κακό, όλοι θα πέσουμε πάνω να πούμε «Μα η Φέη, μα η Σοφία». Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν μες στη χώρα πρέπει να ελεγχθούν από πλευράς ασφάλειας. Να γίνουν τα αναγκαία, Eurodac και τα λοιπά. Χρόνος. Το λιμενικό να κάνει την έρευνά του, να βρει το διακινητή. Τα ιατρικά να τα κάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουν μια, κάποιος δεν άρα έχει μια ασθένεια. Πόσο εκεί, ένα μήνα παραπάνω. Όχι, 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 δεν κρατάει τόσο πολύ, λιγότερο. Γίνονται γρήγορα. Και τα παιδιά που είναι ασυνόδευτα και είναι 15, 16, 17 χρονών, τα μεταφέρουμε σε ασφαλείς δομές για να μην περάσουν στο οργανωμένο έγκλημα και στη ριζοσπαστικοποίηση. Άρα χρειάζεται, το συνεννοούμεθα με τους δημάρχους και στην Κρήτη αυτό, χρειάζεται ένας πρόχειρος καταβλισμός και αμέσως μετά εμείς παίρνουμε τον κόσμο και το μεταφέρουμε εκεί που υπάρχουν κάμπ. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε αύξηση όμως. Τώρα όμως δεν υπάρχει. Κοιτάξτε. Πολύ μεγαλύτερες κοιτάξτε, πλέον. Θα σας δηλαδή, πω. Για πολλαπλασιασμό, αυτό, όχι για μια παροδική. Ναι, κύριε Στη Ρόδο δεν υπάρχει τίποτα όμως. Βλέπετε ότι είναι σε χαρτόκουτες και είχα κάνει ακριβώς την ίδια σύνδεση και πέρυσι. Ναι, ακούστε, αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Δεν ξέρω, θα βρουν λύση. Πρέπει να υπάρχει ένα χώρο. Η δημοτική αρχή εννοείται να κάνει κάτι. Ναι, γιατί κοιτάξτε. Ας πούμε στα Κύθηρα δεν είχαμε. Τους είπαμε κάποια στιγμή, παιδιά, τα πλοία πέφτουν πάνω ενώ πάνε στην Ιταλία και αναβαγούν στα Κύθηρα. Βρήκαν ένα παλιό σχολείο, ένα χώρο. Για λίγο μιλάμε, τους δίνουμε τα αναγκαία. Άρα πάει τι τους κόσμος. Λέτε τώρα στη Ρόδο να βρουν ένα χώρο να τον κάνουν πρέπει, για προσωρινά, κατά τη γνώμη λέτε. Μου, χρειάζεται ένας χώρος που δεν μπορεί να είναι στον δρόμο οι άνθρωποι. Τι γίνεται. Δεν έχετε μιλήσει με τη δημοτική αρχή, τι σας λένε. Ναι, δεν είναι δική μου αυτή η αρμοδιότητα. Ναι. Το κάνουν οι υπηρεσίες. Νομίζω ότι θα βρεθεί είναι λύση. Σε κάποια συνεννόηση θα βρεθεί λύση. Όλος αυτός ο πρέπει κόσμος. Να βρεθεί λύση. Τώρα, εμείς αυτούς τους ανθρώπους μεταφέρουμε καταρχήν στα νησιά του Δωδεκανής που έχουν δομή, όπως είναι η Λέρος που πήγε ο Γιάννης ο Σουλιώτης και η ΚΟΣ. Όταν αυτές. Του συγκεκριμένου θα του είστε Λέρο ή στην ΚΟΠΑ, είναι ανάλογα. Όταν αυτές οι δομές που εγώ να πω την αλήθεια ήθελα να πάει σε μια μέρα που είμαστε γεμάτοι. Δεν θέλω να δείχνω. Στη Λέρο πάντως υπάρχει ολόκληρο χωριό με κοντέινερ. Δεν θέλω να δείχνω. Κοντέινερ είναι εντάξει. Ναι. Έχουν μέσα από όλα και air condition και από όλα. Δεν είναι κοντέινερ. Αυτό δεν σημαίνει. Ξέρετε αλλά... τι άκουγα το Δήμαρχο να λέει ότι είμαστε 7.000 κάτοικοι και 2.000 είναι οι άνθρωποι που έχουν έρθει. Είναι υποχρεωτικό να είναι στο 1% του πληθυσμού. Όχι παραπάνω. Γι' αυτό, γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε και ειστήρια για τα πλοία, για τις μετακινήσεις. Μόλις πιάνει τώρα Σεπτέμβρης-Οκτώβρης, θα μετακινηθούν όλοι σε δομές της ενδοχώρας. Μάλιστα. Δεν θα μείνουν τα νησιά έτσι. Απλώς και εγώ είπα, πήγαινε να το δεις ξαναδούμε, κυρία αυτό Βουλτεψη. Το πράγμα. Πάμε να σας το οποίο μια... όμως το βρήκε σε τάξη. Πάμε δεν βρήκε κάποιο μια πρόβλημα. Μπουγάτσα, Θεσσαλονίκη. Αγαπάτε Θεσσαλονίκη. Καλά, δεν σας κερνάω. Πολύ ωραία η μπουγάτσα, αλλά μην βάζετε σε πειρασμούς. Σας κολλάζω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.